Η Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί την εθνική της κυριαρχία και το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Δένδια στην Άγκυρα από τη Σύνοδο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη ήταν απολύτως ξεκάθαρο. National sovereignty, territorial integrity, abstaining from the use or the threat of use of force are the fundamental principles and they are non-negotiable. And we all have to be extremely careful as revisionism seeks to take place on quicksand. Την ίδια ώρα, η διπλωματική αντεπίθεση της Αθήνας απέναντι στις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στη Λιβύη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και χθες αναρτήθηκε στον ΟΗΕ η επιστολή του Υπουργείου Εξωτερικών που χαρακτηρίζει παράνομο το νέο τουρκολιβικό μνημόνιο για τους υδρογονάνθρακες και τονίζει ότι η Ελλάδα διατηρεί όλα τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην περιοχή. Το νέο τουρκολιβικό μνημόνιο στον τομέα των υδρογονάνθρακων παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου και μια εσκεμμένη κλιμάκωση που υπονομεύει τη σταθερότητα στην περιοχή. Την επιχείρηση γοητείας της Άγκυρας για επαναπροσέγγιση με το Κάιρο, διπλωματικές πηγές κρατούν μικρό καλάθι για τα αποτελέσματα, καθώς τα αγκάθια μεταξύ των δύο χωρών είναι πολλά, με μεγαλύτερο τη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στη Λιβύη. Αγκάλιασε όλη την μουσουλμανική αραβική άνοιξη, να το πούμε έτσι, αγκάλιασε τους αδελφούς μουσουλμάνους. Το Σίσι τον είπε πολλές φορές όταν ανέλαβε την εξουσία δικτάτορα και ματωβαμένα χέρια τους. Στο μέτωπο του Αιγαίου για μία ακόμη φορά το Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας που συνεδρίασε χθες υπό τον Ερντογάν έβαλε στο στόχαστρο νησιά και κατηγόρησε την Ελλάδα για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Τονίστηκε έντονα ότι αναμένουμε από την Ελλάδα, η οποία αδιαφορεί για τη συμβιβαστική και ειλικρινή προσέγγιση της Τουρκίας και τις προτάσεις διαλόγου με προσανατολισμό τη λύση, να βάλει αμέσως τέλος στις δραστηριότητές της που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες, ιδίως τον εξοπλισμό των νησιών με μη στρατιωτικό καθεστώς. Παράλληλα, τα μέσα ενημέρωση συνεχίζουν την προπαγάνδα συντονισμένα πλήρως με την κυβέρνηση και φτάνουν στο σημείο να χαρακτηρίζουν προβοκάτσια τις ασκήσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε Ρόδο και Καστελόριζο. Yunanistan Ege'de gayri askeri statüdeki adaları silahlandırdıktan sonra son derece ciddi bir provokasyon peşinde. Türkiye 17 Eylül'de demiş ki bu adalarda artık egemenliği sorgulanır. Çünkü gayri askeri statüde olması şartıyla egemenlik Yunanistan'dır demiş olduğu bir noktada Midilli, Rodos ve Meis'te eş zamanlı tatbikat başlattı.